ότι ίσως με το να κρατάμε τόσο ήπιους τόνους, και δεν μιλάμε για πόλεμο το αντίθετο, αλλά μιλάμε για μια πιο έντονη διπλωματική παρουσία, για μια πιο έντονη αντίδραση. Με το να τηρούμε λοιπόν αυτή τη στάση, τους δίνουμε περισσότερο χώρο και τα αποτελέσματα είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, μια ομοιρία δύο ελαίων στρατιωτικών. Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με υψηλούς τόνους. Λύνονται σε διπλωματικό επίπεδο με σύνεση και τις απαραίτητες ενέργειες. Όποιος θεωρεί ότι αν τηρήσει μια πολιτική υψηλών τόνων θα λύσει τέτοιου είδους ζητήματα, μάλλον κάνει βαρύτατο το λάθος εμάς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό και στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται να λυθεί το θέμα με τους δύο συμπατριώτες μας, στρατιωτικούς, που κακώς στρατούνται κατά τη γνώμη μου. Σας φοβίζει αυτό που είπε ο Αμερικανός πρέσβης, δηλαδή μια ακούσια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας? Δηλαδή έτσι Άξι. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με αυτή την κλιμάκωση της έντασης. Η κλιμάκωση της έντασης οφείλεται στην Τουρκία. Οι στόχοι της Τουρκίας είναι γνωστοί, τα προβλήματα που έχει και στο εσωτερικό της και σε σχέση με γειτονικές χώρες είναι επίσης γνωστά. Το τι θέλει να κάνει εδώ και καιρό είναι επίσης γνωστό. Καλό θα είναι να αλλάξει πολιτική, να αλλάξει κατεύθυνση για να μπορέσουμε να έχουμε άλλες συνθήκες στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Σπίτζ, να πάμε τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας και να ξεκινήσουμε... Να πω κάτι που σχετίζεται με τα θέματα της αρμοδιότητας και την Τουρκία. Στην προηγούμενη περίοδο, στο προηγούμενο διάστημα, είχαμε μια καλή συνεργασία. Είχαμε πει και όταν είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν επίσκεψη και όταν ήρθε ο ομολογός μου για τη σιδηροδρομική σύνδεση, την αύξηση των οικονομικών σχέσεων, την σύνδεση με άλλα μέσα μεταφορών. Αυτά δεν μπορούν να χτιστούν με την Τουρκία όταν κρατάει μια τέτοιου είδους πολιτική. Σωστό. Άρα έτσι. Παγώνουν και όλα αυτά όσο μέχρι να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Φαντάζομαι ότι η Τουρκία πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της και τις συνέπειες του να μην υπάρχουν καλές σχέσεις. Είναι σημαντικό αυτό που λοιπόν, κύριε Σπίτζη, πάμε τώρα. Θα ξεκινούσαμε διαφορετικά, αλλά επειδή είχαμε χθες αυτές τις αντιδράσεις από τους οδηγούς ταξί, τους επαγγελματίες, στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε επιθέσεις σε οδηγούς της Uber. Είχαμε μια έντονη αντίδραση που ξεπερνάει τα όρια. Και με απειλές, μάλιστα, για κούγιο. Και φέρνετε εσείς ένα νομοσχέδιο. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Να δούμε λίγο πιο πριν τι γίνει. Γιατί ακραίες αντιδράσεις υπήρχαν πάντα, αλλά υπήρχαν και ακραίες συμπεριφορές. Και όταν οι ακραίες συμπεριφορές προκαλούν και την κοινωνία και έναν ολόκληρο κλάδο και μάλιστα με τον τρόπο που δομήθηκαν οι τακτικές συμπεριφορές κάποιων εταιριών, είναι πραγματικά πρόκληση. Και η πρόκληση αυτή είναι πάρα πολλά χρόνια. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε όμως τέτοιες αντιδράσεις, ακούστε, κύριε Σπίριτζη. Ακούστε. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Λιμπερόπουλο να απειλεί ευθέως. Μιλάμε για μια άλλη κατηγορία εργαζόμενων που βεβαίως εσείς θέτετε το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η Uber, η Bit ή όποια άλλη εταιρεία. Αλλά εδώ είδαμε επεισόδια τα οποία ξεπερνούν και αυτά είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση επίσης να μην μπορούν οι Έλληνες αυτοκινητιστές να βγάλουν το μεροκάματό τους. Άρα λοιπόν είναι η λύση πρόκληση, ποια είναι, να μην λειτουργήσουν τέτοιες εταιρείες. Είναι πρόκληση να μην τηρείται ακόμη και ο νόμος που ισχύει τα τελευταία χρόνια. Με τις γκρίζες ζώνες που έχει. Είναι πρόκληση οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται να μην έχουν καν έδρα στην Ελλάδα, να μην φορολογούνται. Είναι πρόκληση οι αρμόδιες αρχές να μην έχουν κάνει τους ελέγχους που όφυλαν να κάνουν σε σχέση με τη φοροδιαφυγή. Ποιος τους επέτρεπε? Θα σας πω ποιος τους επέτρεπε. Είσαστε και τρία χρόνια κυβέρνηση. Θα σας πω και ποιος αίσθησε να είναι έτσι αυτός ο χώρος. Είναι πρόκληση να υπάρχει στήριξη σε αυτές τις εταιρείες και ονομαστικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, στελέχη της και τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι συνεισφορά στον τόπο μέσα σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες αυτών των εταιριών. Δεν είναι απλά μηδενική, είναι εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και ότι μεταφέρονται χρήματα στο εξωτερικό χωρίς κανένα έλεγχο. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να δούμε. Με το νομοσχέδιο που φέρνετε, ρυθμίζονται όλα αυτά? Βεβαίως. Ικανοποιούνται οι αυτοκινητιστές σε αυτό το. Κοιτάξτε, εμείς δεν νομοθετούμε με το αν θα ικανοποιηθούν οι αυτοκινητιστές ή όχι.
Γιατί υπάρχουν και προβλέψεις προς τιμήν τους των αυτοκινητιστών και των οργάνων που έχουν, που βάζουν και τον κλάδο των αυτοκινητιστών σε μια λογική. Δηλαδή θα επιτραπεί με το νομοσχέδιο που έχετε, θα μπορούν αυτές οι εταιρείες να δραστηριοποιηθούν. Βεβαίως. Δεν απαγορεύεται δηλαδή την δραστηριοποίηση αυτών των εταιρείων. Απλώς βάζετε ένα πλαίσιο λειτουργίας. Βάζουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας για αυτές τις εταιρείες. Τα κυριότερα σημεία αυτού του πλαισίου ποια είναι, ότι θα περιορίσουν μια αντικανονική, μια παράνομη λειτουργία. Θα δηλώνουν τα στοιχεία λειτουργίας τους. Επομένως θα ξέρει πάρα πολύ καλά η ελληνική πολιτεία με ποιους συνεργάζονται, πώς φορολογούνται, τι τιμολόγια κόβουν, πού είναι τα χρήματά τους, που είναι στοιχειώδη πράγματα. Mm-hmm. Να δούμε και άλλα θέματα, όπως είναι αν είναι στη μετοχική του σύνθεση offshore εταιρείες, που είναι, σας λέω εγώ, αν έχουν έδρα στην Ελλάδα, αν έχουν φορολογικό υπεύθυνο και αντίκλητο, γιατί κάποιες από αυτές τις εταιρείες δεν έχουν καν έδρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι μια σειρά από θέματα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα επιτρέπεται άρα η λειτουργία τους. Προφανώς. Άρα βέβαια, λοιπόν, εκ των πραγμάτων μπαίνει, επειδή μας λέτε ότι έχουν offshore, οι έδρες τους είναι με τον τρόπο που μας περιγράψατε, άρα ουσιαστικά μπαίνει ένα φρένο στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων στην χώρα. Μπαίνει φρένο στη λειτουργία όταν έχει offshore εταιρεία μια εταιρεία στη μετοχική της σύνδεση και δεν φορολογείται, ή όταν δεν έχει έδρα. Μπαίνει φρένο. Να πούμε και στους αυτοκινητιστές να έχουν έδρα έξω από τη χώρα. Μάλιστα. Είναι λογική αυτή. Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά, γιατί στο σχέδιο νόμου, το είπα και πριν, έχουμε προβλέψεις και για το πώς ο κλάδος των αυτοκινητιστών γενικότερα θα έχει μια άλλη συμπεριφορά σε σχέση με τα δικαιώματα του επιβάτη, σε σχέση με τη συμπεριφορά του στον δρόμο, σε σχέση με την κατάσταση που πρέπει να είναι το αυτοκίνητο, το ταξί, οι υπηρεσίες που προσφέρει. Άρα έχουμε μία σειρά από διατάξεις για το συγκεκριμένο χώρο που θα πάνε γενικά το κλάδο αλλού. Μάλιστα. Πρακτικά λοιπόν, κύριε Σπύρτζη, μία τέτοια πλατφόρμα ηλεκτρονική, ναι, με το γνωστό τρόπο που ξέρουμε, θα μπορεί να λειτουργεί με τους υπάρχοντες αυτοκινητιστές, όχι σε πλαίσιο Beat ή Uber? Δηλαδή τέτοια δυνατότητα καινοτόμα θα δίνεται? Βεβαίως, σε όποιον με θέλει. Με το νομοσχέδιο. Βεβαίως, σε όποιον θέλει. Μάλιστα. Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι όταν δεν τηρείται η υπάρχουσα νομοθεσία, και δεν τηρείται η υπάρχουσα νομοθεσία γιατί είχαν προβλέψει σκόπιμα. Ποιοι το είχαν κάνει αυτό? Σκόπιμα η Νέα Δημοκρατία και όσοι είχαν συμβάλει στο να χτιστεί ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, και το Πασόκ είχε ευθύνες σε αυτό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να μην μπορούν να υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να μην τηρείται το παλιά το εξάωρο, σήμερα το τρίωρο, για την νοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό, άρα να υποκλέπτεται επιβατικό έργο από τους αυτοκινητιστές. Αυτά είναι θέματα που πρέπει επιτελώς να τηρούνται από όλους. Έτσι, όχι από κάποιους μόνο. Πέρα από αυτό το θέμα όμως, έχει ξεκινήσει και στη Βουλή η διαδικασία της προανακριτικής για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Παράλληλα όμως μας έρθαν στοιχεία για σκάνδαλα στο μετρό. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για σκάνδαλα στις μεταφορές, στο μετρό, στα μεγάλα έργα. Τι υπάρχει στο θέμα του μετρό, γιατί ακούω και πολλούς που λένε ότι είναι μια παλιά ιστορία που την ξεθάψανε και την ξαναφέρνουν. Πάλι την ξεθάψαν. Ναι, την ξεθάψατε και την φέρνετε στη λογική της σκανδαλολογίας για να ρίξετε λάσπη στους αντιπάλους σας. Λοιπόν, τελικά πρέπει να έχουμε διασυνδέσεις σε όλες τις υπηρεσίες της Υφηλίου και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και τις δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, τα λοιπά, για να μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Και θεωρώ πλέον αυτό αγγίζει σαν επιχείρημα το όριο της γελοιότητας. Το σκάνδαλο στο μετρό, κύριε Σπίρτζη, είναι μεγάλο? Το σκάνδαλο στο μετρό ήρθε από τις γερμανικές δικαστικές αρχές. Αφορά την περίοδο 2003, θυμάμαι καλά, 2007. Σχετίζεται με τον τρόπο ανάθεσης σε μελέτες στο Αττικό Μετρό για την κατασκευή του έργου του μετρό και διερευνήθηκε από τη γερμανική δικαιοσύνη. Διαβάστηκε ο φάκελος στην ελληνική. Αν κάποιοι θεωρούν ότι παρότι διαβάστηκε ο φάκελος δεν πρέπει να διερευνηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, διότι διαφορετικά υπάρχει ανασκαφή τέτοιων υποθέσεων για σκανδαλολογία από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλοι φάκελοι σκανδάλων στον τομέα σας? Γιατί εκεί δεν υπάρχουν. Λένε δεν πολλά... τα έχουμε αναδείξει όλο αυτόν τον καιρό. Επειδή δεν έχουν πάρει τη δημοσιότητα που πρέπει, δεν εμπλέκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
Δεν εμπλέκονται υπηρεσία και παράγοντες. Δεν υπήρχε το θέμα των πλαστών εισιτηρίων. Α, τώρα που λέτε για ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ναι. Ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία. Είχαμε μια ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία του κοινού. Και τώρα κλείνουν οι μπάρες. Χαμογελάω να σας πω. Είχαμε ταλαιπωρία. Είχαμε ταλαιπωρία του κόσμου στην αρχή. Το βλέπαμε έτσι καθημερινά. Υπήρχαν τα κυκλώματα που είχε στήσει ο παλαιοκομματισμός που δεν ήθελε ποτέ να εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όταν λοιπόν κάναμε το βήμα με την ταλαιπωρία του κόσμου, γιατί κάποιοι το σαμπόταραν και συνεχίζουν και το σαμποτάρουν, άρχισαν τα ίδια. Φταίει ο κόσμος όμως, κύριε Σπίτσα. Βεβαίως δεν πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στην εφαρμογή. Όχι, όχι, όχι. Και να σας μιλήσουμε για ένα πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο επιβάτης, κύριε Υπουργέ. Ένα-ένα όμως. Ναι. Όταν λοιπόν, όσο καλά προετοιμασμένος και να είσαι, όταν ο μηχανισμός που πάει να το εφαρμόσει το σαμποτάρει, προφανώς. Από μέσα... Ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί. Όταν είχαμε λοιπόν μέσα στο μετρό κυκλώματα διακίνησης πλαστών εισιτηρίων, όταν έχουμε βρει εργοστάσιο που τύπωνε κανονικά πλαστά εισιτήρια και όταν για δεκαετίες ανέχονταν αυτή την κατάσταση η Νέα Δημοκρατία και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν η διοίκηση που είχε βάλει η Νέα Δημοκρατία στην αντικό μετρό, στην στάση, με συγχωρείτε, της λειτουργίας στην εταιρεία, είχε δύο εκθέσεις στα χέρια της για αυτά που συνέβαιναν στο μετρό και δεν έκανε τίποτα. Προφανώς υπάρχει μια εκτίμηση της μαύρης τρύπας από όλα αυτά. Δηλαδή, πόσο έχει κοστίσει όλη αυτή η ιστορία, έχετε εκτιμήσει? Έχουμε εκτιμήσει, δεν θα πούμε νούμερο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά και εκείνο σεβασμό στον πολίτη και στον κόσμο, παρά την ταλαιπωρία που υπέστη, γιατί έχει μια άλλη ταλαιπωρία δεκαετίες τώρα από ποσά που διανέμονται σε κυκλώματα και σε μαύρες τρύπες. Και πριν σας Άρα, να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει στη φορολόγηση του πολίτη η ιστορία με τα πλαστά εισιτήρια. Και θα δούμε και το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού εισιτήριου. Ναι, γι' αυτό λέω. Στην συμπαξιμότητα αυτό λέω. Βεβαίως, έτσι, ναι. Αυτό λέω. Και στην ποιότητα των αστικών συγκοινωνιών και σε πολλά άλλα. Βέβαια, εδώ αντιμετωπίζουν προβλήματα συγκεκριμένες κατηγορίες. Όπως για παράδειγμα, εμείς αναδείξαμε χθες ένα θέμα με τους άνεργους, την κάρτα για τους άνεργους. ΙΔΙΚΑ, για την πλατφόρμα. Ακριβώς. Είναι η πλατφόρμα του ΙΔΙΚΑ, φεύγει από εσάς. Αλλά το αποτέλεσμα είναι η ταλαιπωρία όμως του επιβάτη, κύριε Σπίρτζη, γιατί εδώ μιλάμε για την υποδομή του κράτους. Πόσο ήταν έτοιμο να προχωρήσει αυτή την αλλαγή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχουμε μία ελαστική, αν θέλετε, συμπεριφορά, ακριβώς γιατί το Υπουργείο Εργασίας έπρεπε να κάνει αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα, προκειμένου οι άνεργοι, οι συμπολίτες μας που είναι με ειδική αναπηρία, να προμηθευτούν εγκαίρως στην ηλεκτρονική κάρτα. Σήμερα δεν υπάρχει λόγος να στηθεί κανείς στην ουρά. Επιτέλους, όπως ξέρετε, άλλαξε η γνωμοδότηση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Μπορεί κάποιος μέσω του διαδικτύου να μπει να κάνει την αίτησή του και να έχει την κάρτα του, δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, και στη συνέχεια να μπει και στο σύστημα της ΕΔΙΚΑ προκειμένου και μετά και να μην τον κλείσουν οι μπάρες όμως, κύριε Υπουργέ. γιατί μπορεί να τελειώσει ο χρόνος τους και να πρέπει να χρησιμοποιήσουν δεύτερο εισιτήριο. Επειδή θα κλείσουν και οι χρονικές μπάρες οι δικές μας. Ξέρετε κάτι, είχαμε μερικές συνήθειες που τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι εντάξει, το καταστρατηγούσαμε, αλλά τώρα θα κλείσει η μπάρα. Το εισιτήριο που βγάζαμε ήταν για συγκεκριμένο χρόνο. Ναι, πράγματι. Από τη στιγμή που το... Απλώς τώρα υπάρχουν οι μπάρες και εντοπίζεται όταν ολοκληρώνεται. Είναι κάτι σαν την Uber. Επειδή είμαστε στα μέσα μαζί της μεταφοράς. Μη μας συγκρίνετε τώρα. Είναι κάτι σαν την Uber. Επειδή είναι αυξημένα. Υπάρχουν κινητοποιήσεις και λένε οι εργαζόμενοι ότι σκοπεύετε να ιδιωτικοποιήσετε τα μέσα μαζί της μεταφοράς. Όχι. Για όνομα του. Κάνουν στάση και σας καταγγέλνουν. Πήγε στο Taiped. Και από το Taiped θα ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό ακούς στις συνδικαλιστές, γιατί είναι και πολλά τα σωματεία εκεί. Ή κάποιοι συνδικαλιστές που είναι για χρόνια υπηρετούν το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα έχουν μία παραζάλη. Αυτά τα έκανε παραδοσιακά η οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή? Ιδιωτικοποιούσε τις αστικές κοινωνίες. Εμείς πήραμε τις αστικές κοινωνίες Θεσσαλονίκης, τις αποιδιωτικοποίησαμε όπως λέμε, γιατί θεωρούμε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως, να μην πω και γενικότερα, πάρα πολλοί τομείς πρέπει να είναι σε δημόσιο έλεγχο. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι αστικές κοινωνίες. Είδαμε πώς εφαρμοζόταν
το σύστημα άρα, των αστικών κοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Λέτε όχι στην ιδιωτικοποίηση των. Δεν υπάρχει. Ξεκάθαρο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Από την κυβέρνησή σας δεν θα γίνει ιδιωτικοποίηση στις αστικές συγκοινωνίες. Δεν θα γίνει ιδιωτικοποίηση στις αστικές συγκοινωνίες και από την κυβέρνησή μας και από την επόμενη κυβέρνηση που θα είμαστε πάλι εμείς. Φέρετε κάποια νομοσχέδια σχετικά με την αλλαγή και του τρόπου των διπλωμάτων, το πώς θα δίνονται. Υπάρχει κάτι καινοτόμο σε αυτή τη διαδικασία, κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε. Θα υπάρχει, δεν είναι η ώρα να το πούμε, γιατί θα ολοκληρωθεί. Πείτε μας και κάτι. Πάντως, περίπου, δώστε μας ένα. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που ζει ο πολίτης σε κάθε υπηρεσία των περιφερειών ή σε πολλές υπηρεσίες των περιφερειών που σχετίζονται με τις άδειες οδήγησης, να μην συνεχίσει. Δηλαδή θα γίνεται ηλεκτρονικά, θα γίνεται με έναν τρόπο. Γίνεται με τρόπο που θα υπάρχει κεντρικό έλεγχο, θα υπάρχει κεντρικό σύστημα, δεν θα υπάρχουν οι μαύρες ζώνες, δεν θα υπάρχουν τα λαδώματα που υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα, δεν θα υπήρχαν και δεν θα υπάρχουν παράξενα φαινόμενα όπως συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες βγάζουν σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία άδειες. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αν έχετε μια εικόνα. Εντάξει, έχουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το σχέδιο νόμου των μεταφορών που περιλαμβάνει τα ταξί της αλλαγής του ΚΟΚ και πάρα πολλές άλλες τομές γύρω από το χώρο των μεταφορών. Στη συνέχεια είναι το σχέδιο νόμου για τα υδατοδρόμια. Τα υδατοδρόμια θα γίνει. Το βλέπουμε κάθε φορά ένα δημοσίευμα. Πάνε τα, ξέρετε, τα αεροπλάνα. Σε αυτό το θέμα. Τα υδροπλάνα. Σε αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα 10 χρόνια. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το λέει και η Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια. Υπάρχει πλαίσιο για να βγάλει κάποιο άδεια για υδατοδρόμιο σήμερα. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς άδεια. Αλλά πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα και είναι πραγματικά, ας πούμε, αξιοθαύμαστο αυτό που λέει η Δημοκρατία, είναι ότι ενώ διατήρησε ένα τέτοιο σύστημα για να κάνουν κάποιοι εμπορία αδειών υδατοδρομίων, έρχεται τώρα και μας εγκαλεί γιατί δεν κάνουμε γρήγορα για να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Και να κλείσω με κάτι, γιατί, να το κλείσουμε αυτό, γιατί επειδή είπατε για τα υδατοδρόμια, μου ήρθε κάτι άλλο στο μυαλό. Θριάσιο. Και αυτό το ακούω. Είναι ένα σύριαλ με τα. Τι θα κάνετε, θα. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Πότε? Τελείωσε. 15 χρόνια μετά από τότε που το είχαν εξαγγείλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα πότε τελειώνει αυτό, κύριε Σπίτη? Τελειώνει το προσεχές διάστημα, διότι πρέπει να γίνει. Πέρασε η έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο. Άρα είναι μόνο γραφειοκρατική διαδικασία από εδώ και πέρα και να πάει η σύμβαση στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί. Κύριε Σπίριτζε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε εμείς τώρα στον πύργο, γιατί